Προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Απόλλωνας δημιούργησε μια νεανική και ποιοτική ομάδα, η οποία άρχισε να θέτει στόχους πρωταγωνιστικούς. Αποκορύφωμα ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 91, του πρώτου στην ιστορία του. Η χρονιά εκείνη ήταν όταν ήρθε και στην ομάδα ο προπονητής ο Γερμανός Φέρνερ, ο οποίος κατάφερε να μας δέσει όλους μαζί για να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Από το 89 και μετά, ο Απόλλωνας έδειξε ότι θα πατήσει γερά τα επόμενα χρόνια. Και πάτησε και αμέσως την επόμενη χρονιά, 90-91, πήρε το πρωτάθλημα. Και με παίχτες, θα έλεγα, πολύ νεαρούς, 19-20 χρονών. Είχαμε και την ευτυχία να έχουμε στη τάξη μας πολύ καλούς ξένους. Ήταν μια περίοδος η οποία είχε στις τάξεις του αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές, Κύπριους ποδοσφαιριστές, και η ενσωμάτωση με ξένους οι οποίοι μπήκαν στην ομάδα ήταν τότε ο Τακ μαζί με τον Μπεσίροβιτς στην ομάδα, οι οποίοι ήταν δύο ξένοι οι οποίοι δέθηκαν μαζί με την ομάδα και μαζί με το σύνολο των Κυπρίων ποδοσφαιριστών που αποτελείται από, μπορώ να πω, εκείνη την εποχή είχαμε στις τάξεις μας 7 διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια ομάδα που νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα ξαναπεράσει από τον Απόλλωνα τέτοια ομάδα. Το 92 ο Απόλλωνας προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλου. Στον τελικό προκρίθηκε και η Ομόνια, η οποία στο πρωτάθλημα είχε μέτρια παρουσία, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση. Ο τελικός διεξήχθη στις 10 Ιουνίου του 92 στο Τσίριο Στάδιο. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν γενικά μέτριο. Η Ομόνια διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και ήταν πιο επιθετική, σε αντίθεση με τον Απόλλωνα που παρουσιάστηκε επιφυλακτικός. Η Ομόνια μπήκε πιο αποφασιστικά, έκανε κάποιες ευκαιρίες, μπορούσε να προηγηθεί. Εμείς ήμασταν λίγο πιο επιφυλακτικοί, μας έκανε και επιφυλακτικούς στο παιχνίδι και της Ομόνιας. Το πρώτο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά, θυμάμαι, στο παιχνίδι αυτό. Είχαμε τη βοήθεια του κόσμου που ήταν πολύ δυνατή στην κερκίδα. Και αυτό ήταν μια όθηση για μας. Είχαμε τον αέρα του κυπελούχου της προηγούμενης περίοδου. Και αυτό μας έδινε μια καλή ψυχολογία. Και αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, ότι μπήκαμε πολύ καλύτερα από τον Απόλλωνα. Πατούσαμε πιο γερά μέσα στο κύπελο από τον Απόλλωνα. Στο 23 η Ομόνια είχε δοκάρει με τον Τούτιτς. Τούτιτς τελικά εκτελεί απευθείας. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ. Ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία από πλευράς Ομόνιας. Ήταν το θαυμάσιο δυνατό σούτ του Τούτιτς. Η μπάλα αφού χτύπησε στα χέρια του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, του Μιχάλη Χριστοφή. Στη συνέχεια στο δοκάρι. Οι πράσινοι βρήκαν στη συνέχεια και άλλες καλές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Το ημίχρονο, ωστόσο, έληξε 0-0. Ο Κάντιλος το σούτ. Πέφτει σωστά ο Χριστοφή και αποκρούει την μπάλα. Σάκης. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Τζούριακ. Σωστά τοποθετημένος ο Χριστοφή, αποκρούει. Αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, στο 52, ο Απόλλωνας κέρδισε πέναλτι. Η απόφαση προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες της Ομόνιας. Κερδίζει ο Πίτας. Μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται. Τελικά το φάουλ και πέναλτι δίνει ο διαιτητής. Πέναλτι δίνει ο διαιτητής σε αυτή την ανατροπή του Πίτα. Διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνιας. Ήταν μια παγιά η οποία βγήκε αριστερά στο χώρο. Πήρα την μπάλα και στη δίζηση που έκανα για να μπω μέσα στην περιοχή, δέχτηκα ένα μαρκάρισμα από τον Σάκη, νομίζω, τον Αντρέου, και ήταν η φάση η οποία κερδίσαμε το πέναλτι. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι ακόμα και μέχρι σήμερα ότι ήταν λάθος του διαιτητή που σφύριξε το πέναλτι. Πιστεύω ότι έγινε η ανατροπή έξω από την περιοχή. Τον ανάτρεψε καθαρά έξω από την ορθωτική. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν έγινε το φαουλ, διότι ήμουν στη δεξιά πτέρυγα τη δική μας, στην αριστερή του Απόλλωνα, είδα τη φάση, εντάξει, λέω φάουλ.
Όταν είδα τον κύριο Μηχανικό και πήγε μπροστά στο σημείο του πέναρτη, παραξενεύτηκα, διαμαρτυρηθήκαμε. Είχαν διαμαρτυρηθεί τότε η Ομονία, αλλά από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων, η παράβαση ήταν πάνω στη γραμμή και μέσα στην επανορθωτική και σωστά είχε δοθεί το πέναρτη. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Πτάκ και πέτυχε το 1-0 για τον Απόλλωνα. Πτάκ στην εκτέλεση, έτοιμος, παίρνει φόρα και τον γκολ. Είναι τον γκολ για τον Απόλλωνα στο ένατο λεπτό της επανάληψης. Ο Πτάκ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι δίνει το προβάδισμα στον Απόλλωνα. Απόλλωνας Ομόνια 1-0. Η Ομόνια ήταν καλύτερη στη συνέχεια και δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ. Ο Απόλλωνας με καλή αμυντική τακτική προσπάθησε να διφυλάξει το υπέρτο αποτέλεσμα. Σούρπας έχει κοντά του τον Χαραλάμπους. Γυρίζει ωραία κεφαλιά από τον Τζούριακ και η μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Χτελείται, πηδάει για την κεφαλιά ο Σούρπας. Τζούριακ στην περιοχή, το γυριστό σουτ έξω. Σέντρα από δεξιά, πηδά για την κεφαλιά, μάχες εκεί στην περιοχή του Απόλλωνα. Ξούρουπ, Κάντιλος μόνος μέσα στην περιοχή, πέφτει ωραία ο Χριστοφή και διώχνει σε κόρνερ. Και μετά το τέρμα είχαμε βρει ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Πιστεύω ότι αν καταφέρναμε να ισοφαρίσουμε τον Απόλλωνα θα κερδίζαμε. Αλλά δεν μας ήθελε η μπάρ. Στον Απόλλωνα τότε όλη η αμυντική γραμμή ήταν της Εθνικής Κύπρου. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν δύσκολο να πιεστούμε και να δεχτούμε γκολ έτσι εύκολα. Πιστεύω ότι είμαστε άτυχοι στον αγώνα με τον Απόλλωνα γιατί δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον Απόλλωνα. Κωνσταντίνου, η σέντρα, βγαίνει ο Χριστοφή και διώχνει την τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Το φάουλ για τον Απόλλωνα, Πίτας. Και από την εξωτερική πλευρά των δικτύων η μπάλα. Εκτελείται το κόρνερ. Πιάνει την κεφαλιά εκεί, διώχνει ο Μιχάλης Χριστοφή. Αυτές ήταν και οι οδηγίες που είχαμε από τον προπονητή. Να δώσουμε χώρο στην Ομόνια, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μακριά τους επιθετικούς της Ομόνιας και όσο γίνεται να κρατήσουμε μπάλα για να κυλήσει ο χρόνος για το 1-0. Στο τέλος της ημέρας ναι, μπορεί να παίξεις και για το αποτέλεσμα με την έννοια ότι 1-0 έχεις τον πρώτο λόγο, ένα παιχνίδι ήταν, δεν μπορούσες να κάνεις διαφορετικά και συντηρήσαμε αυτό το υπέρ μας αποτέλεσμα. Στο τελευταίο λεπτό η Ομόνια έχει δεύτερο δοκάρι και πάλι με τον Τούτιτς. Εκτελείται. Τη κεφαλιά από τον Τούτη στο οριζόντιο δοκάρι, η δεύτερη άτυχη στιγμή για την Ομόνια. Δυσκολευτήκαμε, μπορώ να πω, στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού και λόγω κούρασης από όλους τους προσφεστές, διότι κάποιοι από εμάς είχαν σωρία παιχνιδιών στα πόδια τους, αλλά και από την πίεση που δεχτήκαμε από την Ομόνια. Είχε χάσει, νομίζω, 1-2 καλές ευκαιρίες η Ομόνια για να ισοφαρίσει. Ευτυχώς για μας έμεινε το 1-0 και πήραμε το κύριο. Η Ομόνια έμεινε εκτός ευρωπαϊκών κυπέλων για πρώτη φορά από το 1976. Κάνει και το σουτ, βγαίνει ο Χαρίτου τελικά. Άστοχο το σουτ του Τζούρα, ήταν οπωσδήποτε δύσκολο από αυτή την θέση. Και το τέλος του αγώνα, το τέλος του αγώνα που βρίσκει τον Απόλλωνα να πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου. Χάσαμε έναν τελικό τον οποίο πιστεύω ότι έπρεπε να κερδίσουν. Ήμασταν καλύτερη ομάδα. Μέσα στο γήπεδο φάνηκε ότι ήμασταν πιο οργανωμένοι από τον Απόλλωνα. Αλλά από μια απόφαση του φίλου μου του Μηχανικού χάσαμε το κύπελλο. Νομίζω ότι γενικά σαν ομάδα είμαστε καλύτεροι στο συγκεκριμένο παιχνίδι από τον Απόλλωνα. Ο έλεγχος και η απόδοση που είχαμε εμείς ήταν τέτοιος που δεν επιτρέψαμε στον Απόλλωνα, παρότι επαναλαμβάνω σαν ομάδα από παίχτες ή σαν ομάδα η οποία έπαιξε στο προάθλημα της χρονιάς ήταν καλύτερη από την Ομόνια, επαναλαμβάνω. Όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι το αποτέλεσμα βάσει της απόδοσης των δύο ομάδων αλλά και με την απόφαση του διαιτητή πιστεύω ότι ήταν αδικία για την Ομόνια. Ο Απόλλωνας μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την προηγούμενη χρονιά πανηγύρισε άλλο ένα τίτλο.
το κύπελο που ήταν το τέταρτο στην ιστορία του. Η μεγάλη στιγμή για τον Γιάν Κουδάκη, τον μεγάλο αυτό ποδοσφαιριστή με την πολυετή προσφορά στον Απόλλωνα. Ο Γιάν Κουδάκης υψώνει το τρόπαιο. Ήταν η εξαγύρωση της καλής παρουσίας που είχαμε τα τελευταία χρόνια και εξαγυρώθηκε με την κατάκτηση του κυπέλλου και έδωσε συνέχεια της σταθερότητας, θα έλεγα, που είχε αρχίσει από λίγο πιο πριν, κάποια χρόνια πιο πριν. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου δίκαια κατέκτησε το κύπελλο, ήταν καλύτερο από την Ομόνια? Σίγουρα η Ομόνια ήταν ένας άξιος αντίπαλος, είναι μια μεγάλη ομάδα. Απόλλωνας όμως, συγχαρητήρια στην Ομόνια, ήταν για το αθλητοπρεπές παιχνίδι. Στον τελικό όμως μια ομάδα κερδίζει, αυτή ήταν ο Απόλλωνας. Δίκαια πιστεύω το κατακτήσαμε. Συγχαρητήρια στην Ομόνια ξανά. Επαφιλούν αυτόν τον κύπελλο στον υπέροχο μας κόσμο. Πιστεύετε ότι η ομάδα σας δίκαια πήρε το κύπελλο? Όχι, είμαστε και λίγο τυχεροί. Είμαστε και λίγο τυχεροί. Είχαμε λίγη τύχη. Τυχεροί θέλετε να πείτε για το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής? Όχι, για τα δύο δοκάρια. Για τα δύο δοκάρια. Πιστεύετε δηλαδή ότι η ομόνια ήταν καλύτερη από την ομάδα σας? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα μου αμύνθηκε σωστά. Η ομόνια ήταν τυχερή για τα δύο δοκάρια. Γενικά το παιχνίδι πώς το είδατε? Ήταν ένα καλό παιχνίδι, πιστεύω. Ένα μεγάλο τελικό. Ένα μεγάλο τελικό.